Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι περιγράφουν πώς έβλεπαν τους κουκουλοφόρους να ανεβαίνουν στα μπαλκόνια και να μπαίνουν στις πολυκατοικίες. Ανεβασμένοι σε ταράτσα πολυκατοικίας, κουκουλοφόροι ανάβουν φωτιές. Κάμερα κατοίκου της περιοχής καταγράφει τη δράση τους. Λίγο νωρίτερα τους είχε καταγράψει τη στιγμή που έσπαγαν μάρμαρα στο δρόμο προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν ως πολεμοφόδια. Κάτοικοι των Εξαρχείων, δύο ημέρες μετά τα επεισόδια, στην ημέρα μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, περιγράφουν στο Open πώς οι κουκουλοφόροι έφτασαν στο σημείο να παίζουν ακόμα και μπάσκετ με τις Μολότοφ στο διαπολιτισμικό γυμνάσιο της περιοχής. Έχουν παραβιάσει τον κάγκελο του σχολείου, μπαίνανε στο προάβλιο και παίζανε μπάσκετ με τις Μολότοφ. Κάθε φορά που άγγιζε η Μολότοφ στην μπασκέτα, χαρές και πανηγυριά. Οι κουκουλοφόροι, όπως καταγγέλει η ίδια κάτοικος, μπήκαν στην πολυκατοικία της. Τους προλάβαμε στην είσοδο, κρατούσαν μολότοφ, χύθηκαν οι μολότοφ κάτω. Βουγκαρίζανε βενζίνες, μύγιζε βενζίνη η πολυκατοικία τρεις μέρες. Στην ερώτηση αν κάλεσε την αστυνομία, απαντά. Χίλιες φορές. Ακόμα και την ώρα που καιγόταν το σχολείο, που καίγανε την οβλή του σχολείου, πήραμε τηλέφωνο, δεν έχουμε πρόσωπο. Οι κάτοικοι των Εξαρχείων έβλεπαν τους νεαρούς να ανεβαίνουν ακόμα και σε μπαλκόνια. Βγήκα στο μπαλκόνι και είδα δύο άτομα με κουκούλες και περάσανε τις στέγες τριών νεοκλασικών σπιτιών και ανεβήκανε σε μια βεράντα, σαν έλουροι. Ο ένας ανέβηκε πάνω στον άλλο, πιάστηκε από το μπαλκόνι και μπήκανε στη βεράντα. Όχι ρε, όχι! Σβήστε τα, σβήστε τα! Την ίδια ώρα, εικόνες που αποτυπώνουν τα επεισόδια μέσα από τα οδοφράγματα που είχαν στηθεί γύρω από την πλατεία Εξαρχείων έρχονται στη δημοσιότητα μέσα από ιστοσελίδα που ανήκει σε ομάδα δημοσιογράφων που καλύπτει διεθνώς διαδηλώσεις. Οι νεαροί έχουν ανάψει φωτιές παντού, έχουν βάλει κουκούλες και αντισφυξιογόνες μάσκες και κρατούν στα χέρια τους αναμμένες μολότοφ, τις οποίες πετούν στους αστυνομικούς των ΜΑΤ. Η δράση του ΕΑΝΤΑ, του ειδικού οχήματος εκτόξευσης νερού της αστυνομίας, βρέθηκε.